Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ιδιαίτερο βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα δείξουμε λίγο το πρόγραμμα, το Macro Studio, το Cooler Master Suppressor. Θα σας δείξω λιγάκι πως τα functions και το πως θα μπορέσουμε να σώσουμε τα macro μας και γενικά θα δούμε λίγο τι δυνατότητες μας προσφέρει το πρόγραμμα αυτό. Ξεκινώντας λοιπόν, εδώ μπροστά έχουμε το keyboard layout, στο οποίο έχουμε όλα τα κουμπιά και μπορούμε να τα κάνουμε customize όπως θέλουμε. Βλέπετε εδώ ότι ξεκινάς, όποιο κουμπί θέλεις να βάλεις macro κτλ. Πέρα δηλαδή από όλα αυτά τα κουμπιά, τα οποία έχουμε 5 συνδυασμούς, έχουμε και στο κάθε κουμπί τη δυνατότητα να αλλάξουμε. Ας πούμε εδώ θέλω να βάλω launch program και να βάλω κάποιο από αυτά, μπορεί να γίνει και αυτό. Σε οποιοδήποτε λοιπόν κουμπί μπορούμε να κάνουμε customize και να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Στο profiles σώζονται ό,τι βλέπουμε στο keyboard RAM και στο PC RAM. Στο profile 1, ακούστε τώρα, μπορούμε να σώσουμε 5 προφίλ, νομίζω. Ναι, από ό,τι βλέπετε σώζουμε 5 προφίλ. Στο profile 2 σώζουμε άλλα τόσο, οπότε κοντά στα 75 έχουμε κοντά στις 75 επιλογές να σώσουμε σε κάθε προφίλ από αυτά τα 5. Δηλαδή 5 κάνοντας ένα new, εδώ στο προφίλ μπορούμε πλέον εδώ να κάνουμε 5 από εδώ, 5 macros από εδώ και να το γυρίσουμε με το function και το 2 και να έχουμε άλλα 5 macros ακόμα. Οπότε εδώ πέρα φτιάχνουμε τα προφίλ μας. Πάμε στο Macro Studio, το οποίο είναι και το λίγο πιο μπελαλίδικο θα έλεγα, αλλά με κάνα δύο φορές δοκιμάζεις και το πετυχαίνεις άνετα. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα new macro, οπότε πατάμε new και κάνουμε test. Ας πούμε τώρα, για τη χάρη του βίντεο, εγώ πατάω test. Μετά εδώ πέρα σου έχει το record. Record, πατάς και σου έχει τρεις επιλογές, οι οποίες είναι ένα προς ένα mod, στην οποία ας πούμε εγώ θα πατήσω ένα κουμπί και μετά από 3 δευτερόλεπτα θα πατήσω ένα άλλο. Αυτό θα σώσει ακριβώς τα 3 δευτερόλεπτα που προκύπτουν στο να πατήσω το ένα κουμπί από το ένα κουμπί στο άλλο και θα κρατήσει αυτό το χρόνο το delay που λέμε. Το speed mod μπορείς εσύ να το κάνεις όσο θες customize και να έχει αυτό το ενδιάμεσο χρόνο δηλαδή που πατάς τα πλήκτρα, και στο guard mode, το οποίο δεν έχουμε καθόλου delay, zero delays που λέμε, οπότε και πάει κατευθείαν και εκτελεί όλες τις εντολές που το έχουμε δώσει κατευθείαν χωρίς delay. Οπότε εμείς πατάμε τώρα στο OK. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο για τα MOBA games και όσοι παίζουν κάτι τέτοιο που δεν πρέπει να υπάρχουν delays γενικά στα macros. Και μετά ξεκινάμε, πατάμε ό,τι θέλουμε και αφού πατήσαμε και φτιάξαμε το macro μας, πατάμε stop. Τώρα αυτό το έχει σώσει, μάλλον τώρα το έχει σώσει, έτσι, και έχουμε σωσμένο το macro το οποίο θέλουμε για το κάθε παιχνίδι που, ή για το κάθε παιχνίδι, για το κάθε πρόγραμμα που έχουμε. Λοιπόν, πηγαίνοντας τώρα εδώ, εγώ έχω βάλει CPU-Z και Bandicam να ξεκινάνε στα δύο macro και εδώ είχα τα copy-paste. Θα πάμε στο M5 να βάλουμε το macro που έχω φτιάξει, οπότε επιλέγουμε εδώ το M5, φαίνεται κοκκινισμένο. Ναι, αλλάζει και το άλλο, οπότε πρέπει να... αν και εδώ μου έχει δύο πράσινα. Τέλος πάντων, εδώ πέρα λοιπόν θα κάνουμε setup το macro που θέλουμε, πηγαίνοντας εδώ και διαλέγουμε το macro το οποίο έχουμε φτιάξει, ήταν το test 1 και πατάμε OK. Τώρα έχει αποθηκευτεί στο κουμπί αυτό, λοιπόν το M5 έχει αποθηκευτεί το macro που έχουμε κάνει εμείς πριν στο Macro Studio. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα και κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Αφού έχει αποθηκευτεί, εδώ μπορούμε να σώσουμε το profile μας με εικόνες και οτιδήποτε θέλουμε και έχει να σώσουμε μέχρι 5 προφίλ. Πάμε εμείς τώρα να δούμε τι γίνεται και αν έχει κρατήσει το macro. Δεν το έχει κρατήσει το macro, διότι πρέπει το πρόγραμμα να κλείσει
έτσι, και να προγραμματίσει ο υπολογιστής το κουμπί αυτό να κάνει, να εκτελεί αυτό το μάκρο. Οπότε πατάμε το χ, περιμένουμε κάποια δευτερόλεπτα. Α, ορίστε, το έχει κάνει. Δεν χρειαζόταν να το κλείσω, λοιπόν, ωραία. Οπότε έχει κρατηθεί το μάκρο μας στο, στο M5. Οπότε βλέπετε όσες φορές και να το πατήσω, με zero delay ανοίγει και πατάει ότι το έχουμε πει να κάνει όλο αυτό, όλο αυτό το συνδυασμό των πλήκτρων δηλαδή που το έχουμε δώσει εμείς. Το πάρα πολύ ωραίο που μου αρέσει εμένα στο μάκρο είναι ότι εδώ μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε πρόγραμμα να ανοίγει χωρίς να το ψάχνεις ή αν δεν το έχεις στην επιφάνεια. Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε να βάλουμε πρόγραμμα να ανοίγει αναλόγως τα κουμπιά που θέλουμε. Ας πούμε στο πρώτο εγώ θέλω να βάλω να ανοίγει το CPU-Z, έτσι. Το έχω βάλει τώρα εδώ, να έχει function δηλαδή το launch program. Κλείνοντάς το, περιμένουμε να προγραμματίσει το πληκτρολόγιο την εντολή που του δώσαμε. Και τώρα πατώντας το M1 έχουμε το CPU-Z να ανοίγει στον υπολογιστή μας. Το Bandicam το έχω στο 2 αλλά δεν το πατάω αυτή τη στιγμή. Και νομίζω στο 3 και στο 4 έχω κάνει copy και paste. Ας πούμε πάμε εδώ πάνω να δούμε. Δεν ξέρω αν το έχω σβήσει. Ναι, πέρα το έχω σβήσει. Πάμε να δούμε λίγο πώς μπορούμε να κάνουμε πάλι μια γρήγορη, πάρα πολύ γρήγορη εντολή, η οποία χρειάζεται παντού σχεδόν. Bandicam, στο 3 έτσι. Στο 3, ωραία. Μπορούμε να κάνουμε ένα μάκρο να λέγεται copy και στο 4 ένα μάκρο να λέγεται paste, τα οποία αυτά είναι μπορείς να τα φτιάξεις στο Macro Studio από εδώ, δηλαδή εγώ τα έχω φτιάξει εδώ κάνοντας ένα new και πατώντας copy για να ονομάσουμε το καινούριο αρχείο μας και το καινούριο μάκρο που θέλουμε. Πατάμε copy 1 γιατί ήδη έχουμε, πατάμε new. Και εδώ το action σου έχει κάποιες προεπιλογές, έτσι, τις οποίες μπορείς εσύ να διαλέξεις. Συγγνώμη για τα drink drink, δεν ξέρω γιατί το κάνει. Μπορείς εσύ να διαλέξεις έτοιμες, ας πούμε, insert. Αν πατήσω insert βλέπεις ότι μου έχει πατήσει το control C και μου το έχει έτοιμο και σου δείχνει και σε ποιο σημείο είναι ανοιχτό και σε ποιο σημείο είναι το κουμπί το οποίο έχει αποθηκευτεί εδώ πέρα. Κάνοντας λοιπόν save εμείς και πηγαίνοντας στο configuration, εδώ που έχουμε το M3, διότι από εδώ και εδώ έχουμε δύο προγράμματα τα οποία τα ανοίγουμε, στο M3 βάζουμε το copy 1 που έχουμε κάνει και πατάμε OK. Τώρα έχει αποθηκευτεί. Κλείνοντας λοιπόν το X, περιμένουμε να γίνει ο προγραμματισμός του πληκτρολογίου και να έχουμε λοιπόν στο 3 το copy. Ανοίγουμε το notepad, έτσι, και κάνοντας εδώ πέρα M3 και M4 έχω δει το paste, μου κάνει εδώ πέρα paste αυτό που έχω κάνει copy πριν. Οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο στα προγράμματα που χρειάζονται πάρα πολύ copy paste να χρησιμοποιείς αυτά τα μάκρο, διότι λύνονται τα χέρια σου. Γενικά είναι ωραίο το πρόγραμμα, έχει τις επιλογές αυτές. Τώρα με τα παιχνίδια δεν έχουμε δοκιμάσει ακόμα κάποιο να δω τι κάνει, αλλά πιστεύω ότι όλα τα μάκρος και όλοι οι συνδυασμοί από τη στιγμή που μπορείς εδώ πέρα να τους φτιάξεις πολύ άνετα φτιάχνονται και σώζονται στο προφίλ που θες. Οπότε έχουμε τεράστια επιλογή και τεράστιες πιθανότητες να τις εξαντλήσουμε. Ό,τι άλλο λοιπόν θέλετε να δείτε, ρωτήστε με. Πιστεύω και εγώ τώρα το μαθαίνω, απλά επειδή έκατσα λίγο να το δω, ήθελα να το δείξω και σε εσάς και σε κάποιους αν δεν το έχουν δει να λύσω τα χέρια, κάνοντας αυτό το γρήγορο tutorial. Θα σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε. Ήταν η παρουσίαση του προγράμματος του Storm Suppressor όσον αφορά τα Macro Keys και το Macro Studio και πώς μπορούμε να φτιάξουμε τα μάκρο μας customize τελείως στα κουμπιά, όχι μόνο αυτά αλλά σε όλο το πληκτρολόγιο, το οποίο full customizable. Και σκέφτομαι βασικά να κάνω και εδώ πάνω κάποια
γιατί εγώ δεν τα χρησιμοποιώ τα media keys, οπότε θα βάλω και εκεί πάνω μερικά και θα είμαστε GG. Λοιπόν, αν σας άρεσε κάνετε ένα thumbs up, αν δεν σας άρεσε φυσικά ένα thumbs down, κάντε ένα subscribe και παιδιά ό,τι θέλετε να δείτε, ρωτήστε με και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Δείτε το unboxing video του CM Storm Suppressor, ενός πληκτρολογίου που σας εγγυάται η λειτουργικότητα και άνεση στη χρήση χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία αγοράζοντάς το. Τσεκάρετε τα links στην περιγραφή για περισσότερες λεπτομέρειες.